Λίγα 24 ώρα πριν την πρεμιέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, οι διεθνείς εξελίξεις προκαλούν ανησυχία. Συνέβη αυτό το ατυχές γεγονός, το λυπηρό γεγονός για όλους μας, της επίθεσης, τρομοκρατικής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας. Και προφανώς μια έναρξη πολέμου, η οποία από ό,τι φαίνεται, με κίνδυνο να σταματήσει η διέλευση των πλοίων, αν επεκταθεί ο πόλεμος. Αυτό τι σημαίνει? Από τη στιγμή που υπάρχει το εμπάργκο στο ρωσικό προϊόν και άρα η Ευρώπη δεν μπορεί να προμηθευτεί ποσότητες επαρκής για τις ανάγκες του χειμώνα, αν κλείσει και η δίωδος των πλοίων, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα όχι μόνο στην τιμή, η οποία προφανώς και θα εκτοξευθεί, το σοβαρότερο πρόβλημα θα είναι η επάρκεια. Με τα τελευταία δεδομένα και πριν την πολεμική σύραξη Ισραήλ-Χαμάς, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έδειχνε να υποχωρεί θεαματικά και να φτάνει το 1,40 ευρώ το λίτρο. Τα δεδομένα όμως φαίνεται να αλλάζουν λόγω πολέμου. Έχει αρχίσει μια ανωδική πορεία εδώ 2-3 ημέρες, τον τιμούν και πάλι και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και πού θα σταματήσει. Εξαρτάται πάρα πολύ την ηρεμία της Μέσης Ανατολής, γιατί είναι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν που εμπλέκονται σε αυτές τις διαμάχες και η μεγαλύτερη παραγωγή της παραγωγής πετρελαίου είναι εκεί και εξαρτάται πάρα, πάρα πολύ οι διεθνείς τιμές από αυτό το σημείο εκεί. Την τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη που μας πέρασε, φαινόταν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που υπολογίζαμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Έτσι λοιπόν, ενώ υπολογίζαμε στο 1,50 τιμή κίνησης, τα αισιόδοξα μηνύματα που ήρθαν λόγω της παγκόσμιας ύφεσης στη ζήτηση και της παγκόσμιας ύφεσης οικονομίας και τη ζήτηση του πετρελαίου, άρχισε να μειώνεται η τιμή. Έτσι λοιπόν προσέγγισε το 1,35 ίσως και πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. Κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει την τιμή με την οποία θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου. Προφανώς, αν συνεχίσουν οι διαμάχες κάτω εκεί και υπάρχει αυτό το κλίμα στην παγκόσμια αγορά της ανησυχίας, οι τιμές θα αρχίσουν το παρέγγι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ήδη έχει ανέβει σήμερα από χθες με τις χθεσινές τιμές. Είναι τα 4% επάνω. Αν συνεχίσει αυτή η ανωδική πορεία, θα βγει μετά από λίγο καιρό, θα βγει και στα πρατήρια, στη λιανική πώληση. Είναι και απροσδιόριστο το τι θα γίνει. Δηλαδή, εδώ ήρθαμε με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι τιμές εκτοξεύθηκαν. Δηλαδή, ζήσαμε απίστευτες καταστάσεις στη χώρα μας. Τιμές οι οποίες προσεγγίσαν τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Σκεφτείτε να μην υπάρχει η απαραίτητη ποσότητα στην αγορά, τι θα συμβεί. Να σημειωθεί πως πέρυσι το ενδιαφέρον των καταναλωτών ήταν περιορισμένο εξαιτίας των τιμών. Για τη φετινή χειμερινή περίοδο αναμένεται νέα αύξηση, κάτι που θα επηρεάσει και πάλι σημαντικά την αγορά, ενώ λόγω και των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων προς το παρόν δεν εκτιμάται ιδιαίτερη ζήτηση.